Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Φτάσαμε στο τέλος του έτους. Είναι ο πανδαμάτορ χρόνος, ο πανδαμάτορ χρόνος που, όπως ξέρετε, δεν μπόρεσε κανείς να τα βάλει με αυτόν. Το 2023 λοιπόν φεύγει. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο, πραγματικά, γιατί αυτά είναι πανανθρώπινες οι ευχές. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και ιδιαίτερα όσον αφορά τον ελληνισμό, το 2024 να είναι μια παραγωγική χρονιά. Ας πω μια λέξη που... μια χρονιά αναστοχασμού, να μπορέσουμε εμείς οι Έλληνες να βρούμε τον προσανατολισμό μας. Γιατί πιστεύω βαθύτατα ότι είμαστε ένα αποπροσανατολισμένο έθνος, χωρίς προσανατολισμό δηλαδή, και χωρίς προσανατολισμό, αλλά και προς άλλες κατευθύνσεις. Άλλοι από εδώ και άλλοι από εκεί, και αυτό επειδή πιστεύω ότι δεν λειτουργεί σωστά αυτό που λέγεται ελληνικό κράτος, και δεν λειτουργεί σωστά γιατί αυτό κάποιος τους βολεύει, ξέρετε. Να μην λειτουργεί σωστά, γιατί έτσι το λαιλατούν, έτσι το κάνουν ό,τι θέλουν, έτσι το ξεπουλάνε. Όμως πρέπει να παλέψουμε για να βρούμε μία κοινή συνισταμένη και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν δυσκολίες. Παρόλα τα κάποια θετικά βήματα που έγιναν στον τομέα της οικονομίας, διαβάζω ότι το 2032 θα είναι μια κρίσιμη χρονιά, πρέπει να πληρώσουμε 25 δισεκατομμύρια τόκους και από εκεί και μετά αρχίζουν τα δύσκολα. Άρα δεν έχουμε περάσει το σκόπελο. Επίσης διάβασα προχτές, είδα ότι το Ταϊβέν θα δώσει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για υποδομές σε ορισμένα λιμάνια της πατρίδας μας και είδαμε έκπληξη, τώρα πού να τα παρακολουθείς και όλα, ότι το ΤΑΙΠΕΔ δεν είναι ελληνική, δεν ελέγχεται από το ελληνικό κράτος. Δηλαδή είναι η υποθηκευμένη περιουσία της πατρίδας μας. Το ΤΑΙΠΕΔ κάνει ό,τι θέλει. Αυτό λέει, αυτό θα πουλήσω, αυτό δεν θα πουλήσω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, επαναλαμβάνω, παρόλα τα κάποια δεν πρέπει να είμαστε ισοπεδωτικοί. Τα κάποια θετικά βήματα που έγιναν στην οικονομία και σε κάποιους άλλους τομείς θα πρέπει να γίνουν πολλά. Το 2024 θα είναι ένα κρίσιμο έτος. Έχουμε ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές μπορεί να σημάνουν και έναν ανασχεδιασμό του πολιτικού χάρτη στην Ελλάδα. Θα το δούμε, ακόμα είναι σχετικά νωρίς. Όμως για μια απολογιστική εκπομπή για τα εσωτερικά μας θέματα, για τα εθνικά μας θέματα, αλλά και για άλλο τον κόσμο, έχει ετοιμαστεί το υλικό, θα παρουσιαστεί αύριο πρωτοχρονιά. Απόψε θα πούμε τα καθιερωμένα, τα ενδεσιογραφικά δηλαδή και κάποια άλλα ζητήματα. Απλά πριν περάσουμε σε ένα μήνυμα που έστειλε ένας φίλος από την Μεγαλόνησο, από την Κύπρο, θα ήθελα να σας πω πώς περνούσαμε στα παιδικά μου χρόνια την πρωτοχρονιά. Υπήρχε μια παράδοση, ένα έθιμο που έπαιζαν χαρτιά. Επειδή στο χωριό μας είχαμε σταθμό χωροφυλακής και καταλαβαίνετε υπήρχαν και οι επιτίδιοι, απαγορευόταν η χαρτοπεξία και γινόταν ορισμένα σε κρυφά, σε κάποιες κλειστές αίθουσες, αλλά την βραδιά όμως, την 31 προς 1, επιτρεπόταν παντού. Και έβλεπες στο χωριό, ακριβώς επειδή τις προηγούμενες μέρες ήταν απογορευμένο, το χωριό υπήρχε μία ένταση για το να πάνε οι άντρες, μόνο έπαιζαν, να παίξουν χαρτιά. Και φυσικά όλοι παίζαμε. Τώρα μην φανταστείτε με. Εν πάση περιπτώσει, φεύγαμε λοιπόν, αρχίζαμε τις 8-9 η ώρα μόλις βράδιαζε τα χαρτιά. Στα περισσότερα σπίτια του χωριού, στα περισσότερα, και αναφέρομαι και στα προσφυγικά, δηλαδή ποντιακά, μικρασιάτικα, στις 11.30 ώρα σταματούσαμε τη χαρτοπεξία, πηγαίναμε στα σπίτια, όπου είχε στρωθεί ένα τραπέζι, κεντρικό τραπέζι, ό,τι τραπέζια είχαμε τότε, πάνω στο οποίο βρισκόταν όλα τα προϊόντα της χρονιάς, δηλαδή σιτάρι, κριθάρι, σίκαλι, βρώμη, αυτά από τα δημητριακά, μετά από φρούτα ό,τι ήταν
είχε διατηρηθεί, δηλαδή κηδόνια. Διατηρούσαμε και και καρπούζια, αυτά τα, με χοντρές φλούδες τα διατηρούσαν κάπου πάνω, τα βάζαν πάνω στο στάρι για να μην σαπίζουν, ντομάτες επίσης πάνω στο στάρι. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι, όλη την παραγωγή μας την είχαμε πάνω στο τραπέζι και όταν ερχόταν, εγώ δεν θυμάμαι να κόβαμε βασιλόπιτα στα πρώτα χρόνια μετά, μπορεί να κόβαμε πάντως στα πρώτα χρόνια, δεκαετία του 60, δεν θυμάμαι να κόβαμε βασιλόπιτα. Αυτό που γινόταν όταν ερχόταν η αλλαγή του χρόνου, ο πατέρας με ένα θυμιατό θύμιζε το τραπέζι και στη συνέχεια γινόταν μια προσευχή, τρώγαμε το πρωτοχρονιάτικο φαγητό, ό,τι ήταν. Όσο ζούσαν οι πρώτες γενιάς πρόσφυγες, έκαναν ένα φαγητό πρωτοχρονιάτικο που λεγόταν κεσκέκι, το οποίο είναι κοινό φαγητό Ελλήνων της Ανατολίας και Αρμενίων. Τώρα πιανού είναι, δεν ξέρω. Το έκαναν είτε με βόλιο κρέας, είτε με πετινό κόκορα, το οποίο το έλειωναν με ξύλο μέσα σε μια γαβάθα μεγάλη, με σιτάρι βρασμένο, και γινόταν μια μάζα αυτό το κεσκέκι. Αυτό όσο ζούσαν οι πρώτες γενιάς, μετά το εγκατέλειψαν. Εν πάση περιπτώσει, αφού τελείωνε το φαγητό γύρω στις 12.30 μία η ώρα, πάλι όσοι συμμετείχαν στη χαρτοπεξία έφευγαν από το σπίτι και συνέχισαν τη χαρτοπεξία μέχρι το πρωί. Αυτή ήταν η πρωτοχρονιά και φυσικά όλα τα άλλα ήταν τα εκκλησιαστικά και τα κάλαντα κτλ. Όσον αφορά τα κάλαντα, θυμάμαι τα λέγαμε ξυλοκέρατα. Για δεκαετία του 60 μιλάω. Ξυλοκέρατα είναι τα χαρούπια. Όταν πηγαίναμε λοιπόν να πούμε τα κάλαντα, πού να τα βρεις λεφτά τώρα, δεν θυμάμαι αν έδινε κάποιος λεφτά. Μας έδιναν λοιπόν είτε ξυλοκέρατα, χαρούπια, είτε αποξηραμένα φρούτα, ξηρούς καρπούς, καρύδια, λεφτοκάρια, όπως λέμε στα ποντιακά, λεπτά κάρια τα φουντούκια, αμύγδαλα και τέτοια πράγματα. Και αυτή ήταν η πρωτοχρονιάτικη. Το ανέφερα έτσι λοιπόν για να ξέρουν οι νεότεροι πώς περνούσαμε την πρωτοχρονιά στα παιδικά μας χρόνια. Οι μεγάλοι πάντως, όταν έπαιζαν χαρτιά και κέρδιζε κάποιος, όταν κέρδιζε πολλά, την επόμενη μέρα έφερναν όργανα, είτε λίρες είτε κλαρίνα, και αυτός που κέρδιζε διοργάνωνε ένα ιδιαίτερο γλέντι που συμμετείχαν και οι χαμένοι φυσικά όσοι έχασαν. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρωτοχρονιάτικα, τα της πρωτοχρονιάς. Να ευχηθούμε και πάλι, επαναλαμβάνω, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Να διαβάσουμε τώρα τι μας είπε ο Θεόδουλος Θεοδούλου, μας έστειλε ένα μήνυμα. Καρτερούμεν μέρα νύχταν να φυσήσει ένας αγέρας. Στον τον τόπον πον καμένος τζεν θωρεί ποτέ δροσιάν. Για να φέξει καρτερούμεν το φως τζιίνης της μέρας, πον να φέρει στον καθέναν τσεδροσιάν τσεποσπασιάν. Με τους στίχους του Βάρδου, ποιητή της Κύπρου, Δημήτρη Λιπέρτη, να ταλανίζουν την ψυχή και την σκέψη, αποχαιρετούμε την παλιά χρονιά και υποδεχόμαστε τη νέα. Δύσκολη η καιρή, αγαπητοί φίλοι, πολύ δύσκολη. Εμείς όμως περί άλλων τερβάζουμε. Η πατρίδα κινδυνεύει όλο και περισσότερο και εμείς παραμένουμε στις ευχές. Γεμίσαμε την χώρα μας δυστυχώς από στρατιές παράνομων μεταναστών, μουσουλμάνων εξτρεμιστών, κάθε καρδιά σκαρίδι που ήδη λειτουργούν σαν δούριο σύπος για την καταστροφή της πατρίδας. Οι διεθνείς συνθήκες δύσκολες. Οι μεγάλοι έμποροι των εθνών μόνο τα συμφέροντά τους προάγουν και εμείς μια χούφτα μικρής πατρίδας ερίζουμε για πρόσκαιρα αξιώματα και προβολή. Ο ελληνισμός κινδυνεύει, η μικρή μας Κύπρος κινδυνεύει και αν δεν συνέλθουμε, λαός και ηγεσία, μύρια κακά έπονται. Θα καρτερούμεν μέρα νύχταν, αν μείνει πατρίδα να μας καρτερά. Χρόνια πολλά, αγαπητοί φίλοι, εύχομαι σε όλους υγεία και περίσκεψη για το κοινό καλό. Θεόδουλος Θεοδούλου από την Μαρτυρική Κύπρο. Αυτά.
και από το σχόλιο. Να πω δύο λόγια μόνο για την... διάβασα την ημερήσια διαταγή του κυρίου Δένδια προς το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, θα τη διαβάσουμε μαζί και πάλι. Έχω να πω το εξής. Τον είδα σε μία χθεσινή προχθεσινή συνέντευξή του, είπε ότι θα κάνουμε καινούρια αναδιάταξη της αμυντικής μας βιομηχανίας. Τώρα, συγγνώμη, γιατί είπα πριν από λίγο για το κράτος και για το αποπροσανατολισμένο έθνος. Με τόσες μεγάλες απειλές, οι οποίες ασχέτως εάν τώρα έχουν καλυφθεί από το πέπλο της διακήρυξης των Αθηνών, με τόσο μεγάλες μείζονες απειλές, η Τουρκία δεν έχει αναστείλει ούτε ένα εξοπλιστικό της πρόγραμμα. Τουναντίον τα ενισχύει. Εμείς ακόμα είμαστε στον ανασχηματισμό και στην αναδόμηση και τις παλιές λέξεις που χρησιμοποιούσαν για να κρύψουν την αδυναμία τους ή και να μην πω τι άλλο. Η Ελλάδα δεν έπρεπε να έχει ένα ολοκληρωμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αμυντική βιομηχανία. Τώρα, κύριε Δένδια. Τέλος πάντων, για να δούμε τι μας λέει ο κύριος Δένδιας για το νέο έτος. Η έλευση της νέας χρονιάς δεν θα αφορά την τυπική ανανέωση του ημερολογίου. Θα αφορά τη διεύρυνση και την ανανέωση της προσέγγισής μας στην εθνική ασφάλεια. Αυτό τονίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή του για το νέο έτος. Όσον αφορά το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, ευχήθηκε υγεία, πρόοδο, ευημερία και επίτευξη των στόχων. Είμαστε, είπε, υποχρεωμένοι να εξελιχθούμε, να αλλάξουμε, να προσαρμοστούμε στα σύγχρονα δεδομένα, να προωθήσουμε την επαύξηση των δυνατοτήτων μας, να διευρύνουμε τον ορίζοντά μας για την αποτροπή κάθε δυνητικής επιβουλής, κάθε πρόκλησης, κάθε απειλής, αυτών που αναφύονται στον ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής μας και αυτών που αναφύονται από τη χρήση νέων τεχνολογιών. Η κινητήρια δύναμη της εξέλιξης της αλλαγής είστε εσείς, το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Οι γυναίκες και οι άνδρες των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας. Είστε προϋπόθεση και εχέγγυο επιτυχίας στη νέα προσπάθεια. Προσπάθεια συλλογική. Προσπάθεια εθνική. Αυτά είπε ο κύριος Δένδιας. Όσον αφορά πάλι για τις γυναίκες και τους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό με τίμημα δυστυχώς σε ορισμένες περιπτώσεις την ίδια τη ζωή των συναδέλφων σας εν καιρό ειρήνης. Θα ήθελα να εκφράσω το σεβασμό μου για την προσήλωσή σας στο ιερό καθήκον της προάσπισης της εδαφικής μας ακεραιότητας, της αδιαπραγμάτευτης εθνικής μας κυριαρχίας. Αυτό είναι μήνυμα προς τον Μητσοτάκη. Σας καλώ να συνεχίσετε το έργο σας. Ως φρουρή της ελληνικής επικράτειας, ως συμπαραστάτες της ελληνικής κοινωνίας σε κάθε δυσκολία, ο ελληνικός λαός προσβλέπει σε εσάς. Καταλήγει στην ημερήσια διαταγή ο κύριος Δένδιας. Όσον αφορά, ξέρετε, έρχονται άνθρωποι στο βιβλιοπωλείο και τους ευχαριστώ, τώρα όποτε έχω χρόνο να μιλήσω, μιλάω μαζί τους, γιατί ο χρόνος, ξέρετε, είναι περιορισμένος. Σήμερα ήρθε ένας άνθρωπος και ρώτησε πού βρισκόμαστε, πού πηγαίνουμε, προβληματισμένος. Άνθρωπος που ακούει την εκπομπή καθημερινά, μας διαβάζει, ακούει και άλλους φίλους, το Σταύρο, και με ρώτησε αν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις δυνατότητες που έχει αποκτήσει η Τουρκία, είτε στον τομέα της εθνικής άμυνας, είτε στον τομέα των πληροφοριών. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι υπάρχει στους πολίτες και σε εσάς που μας παρακολουθείτε, υπάρχει μία αγωνία. Πού πηγαίνουμε, τι κάνουμε. Ένα πράγμα έχω να σας πω. Όλες οι υπηρεσίες, είτε πρόκειται για ενόπλες δυνάμεις, είτε πρόκειται για υπηρεσίες πληροφοριών, είτε πρόκειται για υπηρεσίες ασφάλειας, όλες οι δυνάμεις δεν κινούνται με βάση τον αυτόματο πιλότο, ούτε η λειτουργία τους εναπόκειται στον επαγγελματισμό της ηγεσίας ή και των ανδρών και των γυναικών των ενόπλων δυνάμεων. Όχι, όχι. Αυτό αν αφαιθεί στον επαγγελματισμό του καθενός, τότε δεν είναι εξασφαλισμένο το αποτέλεσμα. Για να έχουμε αποτέλεσμα λοιπόν, για να έχουμε ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, ισχυρές υπηρεσίες πληροφοριών, υπηρεσίες ασφάλειας και ισχυρό κράτος, πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχοι εθνικοί στόχοι,
τους οποίους να τους πρεσβεύουν και να τους ενστερνίζονται όχι μόνο οι κυβερνώντες, γιατί όταν μιλάμε για εθνικά ζητήματα πρέπει να υπάρχει εθνικό μέτωπο, όλο το πολιτικό σύστημα, και να απαιτούν από αυτούς οι οποίοι έχουν τους υπηρεσιακούς παράγοντες την ευθύνη αυτών των πραγμάτων, να απαιτούν, να αποδεικνύουν κάθε φορά ότι κινούνται προς αυτόν τον στόχο. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν, επειδή τα έχουμε ζήσει. Όταν έχεις ηγεσία, η οποία η ηγεσία σου δίνει όραμα και σε εμπνέει, τότε πετυχαίνεις θαύματα. Και δεν χρειάζεται, δεν μπορούμε και να πούμε τώρα. Πετυχαίνουμε θαύματα. Άρα, εάν λείπει κάτι αυτή τη στιγμή, είναι το εθνικό όραμα, είναι η εθνική στόχη, είναι μια ηγεσία που να εμπνέει τους πάντες. Πάντα αναφέρομαι στα εθνικά θέματα. Τώρα στα εσωτερικά, όπως ξέρετε, δεν. Και επειδή πήγαμε στο θέμα Ελλάδα, για να δούμε τι λέει ο Απόστολος Αποστολόπουλος. Είναι ένας βετεράνος της δημοσιογραφίας. Είναι ο άνθρωπος που από το 75-76 και για 10-15 χρόνια έλεγε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ξέρετε, ο εκφωνητής ενός δελτίου ειδήσεων ή και αυτός που κάνει αυτή την εκπομπή δεν είναι απλά μια γλάστρα που του δίνουν κάτι και λέει. Διαβάζει τα θέματα, τα μελετά σε βάθος για να μπορεί αναλόγως να εκφραστεί όταν τα λέει το δελτίο ειδήσεων, συμμετέχει στις συσκέψεις, παίρνει από όλους τους συντάκτες που συμμετέχουν το υλικό, το διαβάζει, το μελετά. Ο Δ. Αποστολόπουλος ήταν και δημοσιογράφος στην εφημερίδα Μεσημβρινή πολλά χρόνια, στην Αυγή και σε άλλα, ήταν από το χώρο της αριστεράς. Φίλος είναι καλό μυαλό, γαλλομαθής, διαβάζει τον γαλλικό τύπο και αναφέρομαι στα της γεωπολιτικής και φυσικά μελετά και τα ελληνικά. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα έλεγα ότι είναι δάσκαλος και για τον ομιλούντα σε θέμα σύνοψης της γνώσης. Δηλαδή σε 400 λέξεις μπορεί και κλείνει πολύ σημαντικά νοήματα και θέματα μέσα σε 400 λέξεις. Να δούμε λοιπόν τι λέει για την Ελλάδα και την Τουρκία, έχει ενδιαφέρον το άρθρο του. Η Ελλάδα είναι χώρα εξαρτημένη. Η Τουρκία είναι χώρα υπό εποπτεία. Η πρώτη δεν εκδηλώνει ούτε προσωπικές επιθυμίες, ούτε θέληση, είναι εξάρτημα για την Ελλάδα. Η δεύτερη είναι χούλιγκαν χωρίς βαριά τιμωρία για την Τουρκία. Αλλά εμένει στο ίδιο δυτικό στρατόπεδο η Τουρκία. Η Τουρκία του Ερντογάν προσπαθεί να επεκτείνει την επιρροή της, προβάλλοντας στο θυμικό του λαού το Οθωμανικό αυτοκρατορικό παρελθόν. Το αθηναϊκό κατεστημένο, οικονομικό, πνευματικό, στρατιωτικό, δεν υπερασπίζεται όχι πια την αυτονομία, αλλά ούτε καν την αξιοπρέπεια της χώρας. Τώρα όλοι τρώμε ξύλο, όπως καταλαβαίνετε. Ωστόσο, η Τουρκία του Ερντογάν δεν πρέπει να αισθάνεται άνετα απέναντί μας. Ξέρει η Τουρκία, αλλά και το ελληνικό κατεστημένο, ότι μπορεί απροσδόκητα, όπως το έχουμε κάνει και ξανακάνει, να πεταχτούμε και να χύσουμε την καρδάρα που είχε τόστε στημένη ο Μέτερνιχ με την Ιερή Συμμαχία, πίνοντας το αθάνατο κρασί του 21, ή αργότερα να φτάσουμε στη Σμύρνη και στην καταστροφή και να το επαναλάβουμε το 1940. Δυο του ύψους, δυο του βάθους. Οι Τούρκοι απέναντι δεν μπορούν να νιώθουν άνετοι, γιατί πώς να είναι ήσυχοι με έναν λαό που από το 1821 πάει στο 1922 και πάλι από την αρχή που λέει και το τραγούδι «Αγαπημένος ήρωας ο Σύσυφος». Δίνουμε στους άλλους και κυρίως στον εαυτό μας την ψευδή εντύπωση ότι ορίζουμε την τύχη της χώρας με αποκλειστικά τη δική μας θέληση, αποσιωπώντας την ύπαρξη και το βάρος ξένης παρέμβασης. Για να συντομεύουμε και να απλουστεύουμε. Μόνο αν οι ασχολούμενοι με τα κοινά αρχίζουν και τελειώνουν τις σκέψεις και τα γραφόμενά τους με αναφορά στους επικυρίαρχους, στο ότι δεν κυβερνάμε τον εαυτό μας και τη χώρα, μόνο τότε ίσως μπορέσουμε κάτι να αλλάξουμε στον τόπο. Έχω, αν θυμάμαι, ξαναπεί ότι κάποτε, μετά το 2000, ένας πρωθυπουργός στη χώρα μας ήθελε να διορίσει τον επικεφαλής σε μια κρίσιμη, κέρια σημασίας κρατική υπηρεσία. Το ξέρω το θέμα, το έχουμε συζητήσει. Αλλά ήθελε να έχει τη συγκατάθεση των άλλων πολιτικών αρχηγών, οπότε συγκάλεσε σύσκεψη και του ζήτησε να προτείνουν. Και πρότειναν.
Την επόμενη συλλογική απόφαση αγνοήθηκε και θεωρήθηκε άλλος. Όταν ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός, γιατί μας κάλεσες αφού τελικά μας αγνόησες, η απάντηση ήταν ότι την επιλογή έκανε ο ξένος επικυρίαρχος. Το ξέρω το θέμα, ξέρω και την υπηρεσία, ξέρω και το άτομο που πρότειναν, αλλά όταν το έδειξαν στον επικυρίαρχο είπαν «Τι, αλλά αυτός δεν ακούει, δεν είναι επιθαρχημένος, δεν είναι επιθαρχικό άτομο, άλλον». Και έβαλαν αυτός που ήταν και επιθαρχημένος. Καταλαβαίνετε. Και ουδής πολιτικός αρχηγός διαμαρτυρήθηκε. Πώς να μην κάνουν ώρες-ώρες κουμάντο οι μπαχαλάκηδες. Άλλο μήνυμα τώρα. Δεν μπορεί λοιπόν να μιλάμε και να γράφουμε ξεχνώντας αυτό το δεδομένο. Την εξάρτηση. Ούτε μπορεί να βγαίνει ο καθένας και να απαιτεί γενναίες αποφάσεις αγνοώντας δήθεν την πραγματικότητα της χώρας. Έχουμε μπροστά μας το παράδειγμα του εχθρού. 20 χρόνια χρειάστηκε ο Ερντογάν για να γίνει τόσο θρασής στις απαιτήσεις του. Ξεκίνησε σιωπώντας όταν οι Ευρωπαίοι τον υποδέχτηκαν ως τον Ευρωπαίο πολιτικό, σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, αν θυμάστε. Μετά τον καιρό της σιωπής ήρθε ο καιρός της ανέδειας. Ενδιάμεσα, οι ώρες της περισυλλογής, του σχεδιασμού και κυρίως οι απαιτήσεις για μικρές αλλά σημαντικές αλλαγές, για τα μικρά αλλά σημαντικά όχι. Δουλειά που δεν διαπρέψαμε ποτέ. Αλλά κάποτε δεν θα πρέπει να αρχίσουμε. Ιστερόγραφο, απολύτως σχετικό. Πώς σε λίγες ώρες εντοπίστηκε ο υπεύθυνος της φωτοβολίδας και δεν εντοπίζεται σε τόσα χρόνια έστω ένας από τους μπαχαλάκηδες, είτε από κάποια δεξιά είτε από κάποια αριστερή κυβέρνηση. Αφήνει να εννοηθεί, δεν αφήνει να εννοηθεί, το λέει δηλαδή, ότι οι μπαχαλάκηδες χειραγωγούνται από ξένες δυνάμεις. Να το ξαναπώ, ότι οι μπαχαλάκηδες χειραγωγούνται και κατευθύνονται από ξένες δυνάμεις. Όποτε είναι χρήσιμοι, τους βλέπεις στους δρόμους. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι απολύτως έτσι, αλλά... Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Έδωσε μία συνέντευξη ο Έντις Ζεμενίδης στο Liberal. Ο Έντις Ζεμενίδης είναι ο επικεφαλής του ελληνικού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Του λόμπι που είχε στήσει ο συγχωρεμένος ο Νίκος Μούγιαρης. Ο Νίκος Μούγιαρης, τον οποίο είχα την τιμή να το γνωρίσω σε μια ομιλία που έκανα στην Νέα Υόρκη, ήρθε και ο άνθρωπος και μου μίλησε και μετά ήρθε με επισκέφτηκε και εδώ στην Αθήνα. Ένας άνθρωπος που έφυγε με 100 δολάρια μετά την εισβολή, πήγε στις ΗΠΑ, εκεί σταδιακά σπούδασε, έκανε το Mana Productions, μια βιομηχανία καλλιντικών, έφτασε να κάνει περίπου 1 δισεκατομμύριο το χρόνο τζίρο και αυτός ο άνθρωπος είναι που έστησε το Hulk, το ελληνικό λόμπι στις ΗΠΑ, που έχει κάνει λόμπι με επαγγελματικό τρόπο, δηλαδή έχει επαγγελματίες, αυτό έλειπε. Οι σύλλογοι, ξέρετε, και αυτοί οι οποίοι μαζευόντουσαν όποτε δεν είχαν δουλειά για να βοηθήσουν την Ελλάδα, δεν είχαν τα καλύτερα αποτελέσματα. Πέθανε ο Νίκος Μούγιαρης, δυστυχώς έφυγε νωρίς. Ο Έντις Ζεμενίδης λοιπόν είναι ο επικεφαλής του ΧΑΛ και έδωσε μια συνέντευξη, επειδή υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα των F-35 που ίσως δεν τις γνωρίζουμε, για να δούμε τι είπε. Έχουν περάσει... Πρόσφατα στείλατε επιστολή στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν για τη χρονοτριβή που παρατηρείται στην έγκριση της πώλησης των F-35 στην Ελλάδα. Υπήρξε ανταπόκριση. Απάντησε. Έχουν περάσει 6 μήνες περίπου από τη στιγμή που το Κογκρέσο ενέκρινε την πώληση των F-35 στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν λόγοι περαιτέρω καθυστέρησης και πιστεύω ότι το προσεχές διάστημα η διαδικασία θα ξεμπλοκάρει. Καταλαβαίνω την νοοτροπία του Μπλίνκεν και του State Department. Πως αφού δεν έχει επηρεαστεί η ημερομηνία που θα λάβουν οι Έλληνες στα F-35, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Μας λένε δηλαδή, παιδιά, πότε θέλετε να τα πάρετε, τότε θα τα πάρετε. Αφήστε την έγκριση να τα διαχειριστούμε για να ικανοποιήσουμε και τους Τούρκους. Αυτό είναι. Ωστόσο, εκκρεμεί να πιέσουμε για να δεσμεύσουμε την πώληση. Πιστεύω ότι χρησιμοποιούν ως μοχλό πίεση στον Ερντογάν τα F-35. Όμως η Ομογένεια και η Ελλάδα θέλουν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις να γίνουν ανεξάρτητες από τις σχέσεις
τον ΗΠΑ με την Τουρκία. Δύσκολο. Ποιο το κλίμα στις ΗΠΑ για τον Ερντογάν συγκριτικά με το παρελθόν? Οι σχέσεις με την Τουρκία περνούν μια κρίσιμη φάση. Δεν είναι καθόλου καλές. Δεν είναι πραγματικοί σύμμαχοι οι δύο χώρες. Αυτό φαίνεται και στη γραφειοκρατία της Ουάσιγκτον και στο Κογκρέσο. Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο των τελευταίων ετών. Αντίθετα, εγώ λέω δεκαετιών. Αντίθετα, η εικόνα της Τουρκίας είναι χειρότερη από ποτέ. Αν παρατηρήσετε, η Ισραηλινή κοινότητα στις ΗΠΑ διαμαρτύρεται έντονα και μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ελέγχονται από τον εβραϊκό παράγοντα χαρακτηρίζουν τον Ερντογάν ως δικτάτορα και την Τουρκία ως αναχρονιστική και αναξιόπιστη χώρα, λέω εγώ. Πρόκειται για τα ίδια μέσα ενημέρωσης που εμφάνιζαν στο παρελθόν την Τουρκία ως την πιο αξιόπιστη μουσουλμανική χώρα. Ακόμα και οι δεξαμενές σκέψεις στα think tanks, αλλά λιγότερο, φαίνεται η αλλαγή στάσης. Εκεί στα think tanks ακόμα θεωρούν την Τουρκία σημαντική. Αυτό που δεν αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι είναι πως αλλάζει η πολιτική των ΗΠΑ. Αυτή η αλλαγή γίνεται σιγά σιγά και το βλέπουμε και με την Ελλάδα, κρατήστε το άλλο, και με τους Κούρδους. Η επιρροή που ασκεί η Τουρκία στην Ουάσιγκτον είναι μικρότερη. Η Τουρκία χάνει συνεχώς έδαφος στη ΗΠΑ. Για την Ελλάδα, ρωτάει ο δημοσιογράφος. Η Ελλάδα εδώ και μια δεκαετία έχει αποδείξει ότι είναι πολύ πιο αξιόπιστη από την Τουρκία και παρατηρούμε μια αναβάθμιση της θέσης της σε πολλές περιοχές του κόσμου. Η Ελλάδα παίζει σημαντικό ρόλο στην Ουκρανία και στον πόλεμο στο Ισραήλ. Μεγάλες επενδύσεις που ήθελαν να κάνουν οι Κινέζοι για να αυξήσουν την επιρροή τους στην Ευρώπη δεν προχωρούν και επειδή η χώρα είναι σύμμαχος του Ισραήλ μπορεί να επηρεάσει θετικά τον μουσουλμανικό κόσμο. Η Ελλάδα αποδεικνύεται σε αξιόπιστο σύμμαχο των ΗΠΑ σε μια σειρά από ζητήματα. Πώς αντέδρασε το Υπουργείο Εξωτερικών στην επιστολή σας? Εντός του Υπουργείου υπάρχουν διάφορες ομάδες με διαφορετικές στρατηγικές, τον ΗΠΑ. Η ομάδα που εξειδικεύεται στα ελληνικά ζητήματα καλωσόρισε την επιστολή που έστειλα. Ξέρετε και εντός του State Department υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία και ορισμένες καθυστερήσεις που παρατηρούνται οφείλονται σε αυτήν. Την επιστολή, εκτός από τον κύριο Μπλίνκεν, τη στείλαμε και στο Κογκρέσο. Μετά τις γιορτές αναμένω ότι θα υπάρξει επίσημη απάντηση. Πότε προβλέπετε να ξεμπλοκάρει η πώληση των F-35 στην Ελλάδα? Ίσως παράλληλα με τα F-16 στην Τουρκία, ρωτάει ο δημοσιογράφος. Πιστεύω σύντομα και πιο νωρίς από την αντίστοιχη υπόθεση της Τουρκίας. Και αυτό γιατί δεν γνωρίζουμε πραγματικά πότε θα δοθεί πράσινο φως στην Τουρκία για τα F-16. Ο ρόλος που διαδραματίζει ο Ερντογάν στη Γάζα, οι συνεχόμενες επιθέσεις στο Ισραήλ και η υποστήριξη της Χαμάς δημιουργούν αρνητικό κλίμα στη ΣΥΠΑ για τον Ερντογάν και την Τουρκία. Η Τουρκία δεν παίζει σωστά τα χαρτιά της και κάνει λάθη. Περίμενα να τους δοθούν τα F-16 με την έγκριση της εισόδου της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Από τον Ιούλιο όμως μέχρι σήμερα δεν έχει κερδίσει τίποτα η Τουρκία. Και όσο υιοθετεί μια επιθετική στάση, τόσο θα χάνει περισσότερο από τις θέσεις της. Εδώ και καιρό η Τουρκία, τη μία ισχυρίζεται ότι θα προμηθευτεί αεροπλάνα από τη Ρωσία, την άλλη από τη Γαλλία. Γνωρίζουν και οι ίδιοι πως είναι κάτι πολύ δύσκολο αυτό, γιατί ο στόλος τους είναι ήδη F-16 και δεν μπορούν να αλλάξουν 100 αεροσκάφη τόσο εύκολα. Τι μας λέει λοιπόν ο Ζεμενίδης? Μας λέει ότι πέφτει ένα δούλεμα από τους Αμερικανούς, ενώ εγκρίθηκε η πώληση, δεν περνάει από το State Department. Την κρατάνε εκεί, την τελική έγκριση, για να αρχίσει να τρέχει το χρονοδιάγραμμα. Μας καθησυχάζουν ότι όταν έχουμε συμφωνήσει ότι θα τα πάρετε, τότε θα τα πάρετε, λέει. Αλλά δεν οριστικοποιείται η πώληση. Και εδώ μπλεχτήκαμε στα γρανάζια με την Τουρκία. Όποτε του καπνίσει το Ερντογάν να πει ναι για τη Σουηδία και μετά να ξεκλειδώσει, αν ξεκλειδώσει, η αγορά των F-16 από την Τουρκία, τότε θα δούμε εξελίξεις για το F-35. Τώρα, το τι σημαίνει επιχειρησιακά το F-35, αφήστε, μην κάνετε σχόλια. Δεν το συζητάμε αυτό τώρα, ούτε είμαστε οι αρμόδιοι. Και ίσως λίγοι αεροπόροι γνωρίζουν το αεροπλάνο αυτό καθ' αυτό, γνωρίζουν πώς χρησιμοποιείται επιχειρησιακά και πώς θα χρησιμοποιηθεί και ποια θα είναι η χρησιμότητά του στην ελληνική άμυνα. Μην τα γράφετε αυτά, δεν είναι εδώ ο χώρος αυτός. Εδώ μιλάμε την ειδησιογραφία τώρα. Αφήστε τα επιχειρησιακά.
Άλλη φορά, ή αν βγάλουμε κανένα αεροπόρο, τον κύριο Τσιρογιαννίδη, που είναι πολύ δυνατός, τότε μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα. Να πάμε στο τρίτο μας θέμα, που είναι το θέμα των ελληνικών περιουσιών στα κατεχόμενα. Έβλεπα, ετοιμάζοντας τον απολογισμό για το 2023, έβλεπα τι έγινε στην Κύπρο. Τι να σας πω τώρα, μιλάμε για τραγωδία. Έβλεπα φωτογραφίες από την Αμόχωστο. Οι άνθρωποι βλέπουν τα σπίτια τους, τις επιχειρήσεις τους, μαρμαρωμένες από τον Αύγουστο το 1974, εκεί να στέκουν. Σε μία από τις πιο όμορφες πόλεις του Μεσογείου, η οποία έχει μετατραπεί σε φάντασμα εξαιτίας απίστευτων λαθών. Εδώ της Αθήνας, η οποία είπαν αδειάστε την, λέει, την Αμόχωστο για να έχουμε κάτι να ζητάμε και να την ξαναπάρουμε, κάτι τις ανοησίες. Δεν την πήραν οι Τούρκοι, εμείς τη δώσαμε, την εκενώσαμε την Αμόχωστο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με το σφετερισμό των ελληνικών περιουσιών στα κατεχόμενα. Διαβάσαμε προχθές την υπόθεση Όραμης. Εδώ τι διαβάζουμε τώρα. Ξέρετε, με την ανταλλαγή των... Έγινε ανταλλαγή και στην Κύπρο. Δεχθήκαμε εμείς να έρθουν σε ελεύθερες περιοχές Ελληνοκύπροι που ήταν εγκλωβισμένοι και δώσαμε τη δυνατότητα σε κάποιους Τουρκοκύπριους να φύγουν, να εγκατασταθούν και αυτοί στα κατεχόμενα. Και κάποιοι που είχαν καταφύγει στις βάσεις, τις Βρετανικές, να φύγουν και να πάνε στα κατεχόμενα. Και γίνεται, εκτός από αυτούς όμως, έμεναν και ορισμένοι εγκλωβισμένοι εκεί στο Ριζοκάρπασο, οι οποίοι όσο περνάει ο καιρός λιγοστεύουν. Ξέρουμε ότι κλέβουν, σφετερίζονται, λαιλατούν τις περιουσίες των Ελλήνων που ήταν στα κατεχόμενα και αποχώρησαν. Τώρα διαβάζουμε ότι κλέβουν και τις περιουσίες των εγκλωβισμένων. Δεν έχει τέλος αυτή η ιστορία τελικά, γιατί βρήκαν οι Τούρκοι και τα κάνουν. Δεν μιλάει κανένας από την Αθήνα. Τι να πει, η Κύπρος, τα μάτια της και οι Κύπροι, οι Έλληνες της Κύπρου, τους βλέπουν, τα μάτια τους έχουν στην Αθήνα. Δεν μπορούν, θέλουν, όταν έχεις να κάνεις μια χώρα 80 εκατομμυρίων, θέλουν κάποιον να σταθεί δίπλα τους. Άμα δεν στέκεται κανείς δίπλα τους, έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Νέα διάσταση λαμβάνει το θέμα του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Αφού οι Τούρκοι κλέβουν τα οικόπεδα των Ελληνοκυπρίων μπροστά στα μάτια τους. Κατοικίες τριών υπνοδωματίων προς πώληση και ενοικίαση φυτρώνουν η μία την άλλη, η μία δίπλα στην άλλη, σε 3-4 σημεία μέσα στην κατοικημένη περιοχή του Ριζοκάρπασου. Τα αναπτυξιακά έργα ξεκίνησαν την περίοδο της εξάπλωσης του κορονοϊού το 2019 και πλέον έχουν ολοκληρωθεί προσφέροντας διαμονή σε τουρίστες από Γερμανία, Ρωσία, Γαλλία και άλλες χώρες. Ο αριθμός των παρεθεριστικών κατοικιών ανέρχεται σε μερικές δεκάδες. Ένα από αυτά τα συγκροτήματα ανηγέρθη σε ένα κτήμα 44 σκαλών, ο ιδιοκτήτης του οποίου ζει στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, όταν πριν από 1,5 χρόνο επισκέφθηκε τον τόπο καταγωγής του, έχοντας πληροφορηθεί από τους συγχωριανούς του για αυτήν την εξέλιξη, αντίκρισε προς έκπληξή του τα νεόκτησα σπίτια μέσα στο οικόπεδό του, χωρίς να έχει πουλήσει αυτός. Η εφημερίδα Σημερινή εξασφάλισε αποκλειστική μαρτυρία από τον Ριζοκαρπασίτη, ο οποίος είδε την περιουσία του να βρίσκεται στα χέρια άλλων, χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Ο συνταξιούχος επιχειρηματίας στο Λονδίνο, Στέλιος Ξουρίς, αναφέρει ότι η ανέγερση των οικοδομών έγινε εν αγνία του, χωρίς να επικοινωνήσουν οι κατοχικές αρχές μαζί του. Κανένας δεν ρωτάει κανέναν, σχολιάζει. Ο Ξουρίς βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση όταν είδε αγνώστους εργάτες να τοποθετούν θεμέλια κτηρίων στο δικό του οικόπεδο. Δεν ήθελα να μιλήσω στους εργάτες για να μην παρεξηγηθώ. Τι να τους πω. Εγώ είμαι ο Στέλιος ο Ξουρίς και διεκδικώ την περιουσία μου. Ό,τι θέλουν κάνουν. Βαστούν και το κρέας και το μαχαίρι. Ερωτηθείς για το πώς ένιωσε όταν αντίκρισε αυτήν την εικόνα, απαντά. Πάγωσαν τα πόδια μου και δεν μπορούσα να μιλήσω. Νιώθω θλίψη. Όπως εξηγεί, χέρι στη μεγάλη οικογενειακή του περιουσία έβαλαν οι Τούρκοι και σε άλλο χωράφι, το οποίο μετέτρεψαν σε χώρο στάθμευσης στην πλατεία του χωριού εδώ και περίπου 7 με 8 χρόνια, ενώ το αρχοντικό του σπίτι το διαχειρίζεται το Δημαρχείο από το 1985
ενοικιάζοντας το κάθε δωμάτιο 70 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Ο κύριος Ξουρής είναι αναγκασμένος κάθε χρόνο που επισκέπτεται το χωριό του να αντικρίζει αυτό το θέαμα εις βάρος της οικογένειάς του και να βλέπει την περιουσία του σε ξένα χέρια, χωρίς να δέχεται ερωτήσεις ή να λαμβάνει απαντήσεις από επίσημους φορείς για όσα διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια των συγχωριανών του, προσθέτοντας ότι μπορεί να πήραν και άλλα κομμάτια από την περιουσία μου. Ωστόσο, σε δήλωσή του την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε ότι παρακολουθείται το θέμα του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα και εξετάζεται η λήψη αποτελεσματικών νομικών μέτρων. Τι λέει η απαράβατη αρχή? Ό,τι δηλώσεις ακούτε, να περιμένετε τα αντίθετα. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις κατεχόμενες περιοχές σε σχέση με το σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών. Αναζητούνται και εξετάζεται η λήψη αποτελεσματικών νομικών μέτρων που να μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά σε τέτοιες ενέργειες. Μελετώνται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει αυτή η ρύθμιση και μόλις ληφθούν αποφάσεις θα ανακοινωθούν. Ζήσε Μάη. Ερωτηθείς για το αν η κυβέρνηση διαθέτει στοιχεία για τους εμπλεκομένους που σφετερίζονται τις περιουσίες των Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, απάντησε ότι έχουμε στοιχεία, συλλέγονται στοιχεία διαρκώς, τόσο για νομικά όσο και για φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται. Είναι ένα ζήτημα που παρακολουθούμε στενά και διαρκώς. Η κυβέρνηση έχει θέσει το θέμα πολύ ψηλά στις προτεραιότητές της και προχωρεί με ταχύς ρυθμούς στην εξέταση του πλαισίου. Περιμένουμε. Αρκεί να μην έχει τελειώσει η Κύπρος όταν θα αρχίσετε να παίρνετε μέτρα. Να περάσουμε στο τέταρτο θέμα μας που είναι ο πόλεμος του Ισραήλ-Χαμάς. Διάβασα πολλά. Σήμερα είχα λίγο το χρόνο, έψαξα προετοιμάζοντας την αυριανή εκπομπή για τον απολογισμό. Η επιχείρηση δεν πάει καλά του Ισραήλ. Και αυτά είναι λόγια ανωτάτων αξιωματούχων, όχι εν ενεργεία, του Ισραήλ. Θα δούμε παρακάτω μερικές από τις δηλώσεις τους. Δεν πάει καλά. Ένας από τους λόγους είναι οι σύραγγες. Οι σύραγγες είναι, υπάρχουν ομολογίες αξιωματούχων που λένε ότι είναι τόσο διευρυμένο το δίκτυο και σε τέτοιο βάθος που δεν μπορείς να το εξουδετερώσεις και όσο δεν μπορείς να το εξουδετερώσεις εκεί κρατάνε και τις δυνάμεις τους. Είναι 20-30.000 μαχητές. Αφού δεν είναι έξω να τους σκοτώσεις, πώς θα τους σκοτώσεις? Δηλαδή βγαίνει από το τούνελ, από τη σύραγγα, χτυπάει, ξαναμπαίνει μέσα. Πώς θα τους εξουδετερώσεις? Είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα. Φαίνεται ότι είχαν κάτω απίστευτες προμήθειες, είχαν εξασφαλίσει κάτω και μπορεί να κρατήσει μήνες αυτή η ιστορία. Άλλωστε το λέει και το είπε και ο Νετανιάχου. Δέχεται πιέσεις να παραιτηθεί, είπε δεν θα παραιτηθώ, συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Σε συνέντευξη που έδωσε χθες είπε ότι εγώ θέλω να ελέγξω την επόμενη μέρα τα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου, που εκεί ήταν η αρχή της Γάζας, είχε απευθείας επαφή με την Αίγυπτο, να μπει ενδιάμεσα ο Ισραηλινός στρατός, διότι δεν θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τον αφοπλισμό όσο υπάρχει αυτή η γραμμή. Να σας πω κάτι, και να μπει αυτή η γραμμή, τα τούνελ, εκτιμώ, δεν έχω πληροφορίες, ότι βγαίνουν από βαθιά, βγαίνουν μέσα στην Αίγυπτο, από εκεί τα παίρνουν και τα βάζουν μέσα, αλλιώς δεν εξηγείται από πού δεν υπάρχει, από τον αέρα δεν, από τη θάλασσα είναι απόλυτος ελεγχόμενο όλα, από πού παίρνουν τις προμήθειες. Ο Φιλαδέλφη Κόριντορ πρέπει να βρίσκεται στα χέρια μας, πρέπει να κλείσει. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση δεν θα διασφαλίσει την αποστρατικοποίηση που επιδιώκουμε. Η συνοριακή ζώνη ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και την Αίγυπτο, γνωστή ως Φιλαδέλφη Κόριντορ, πρέπει να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, κάνοντας παράλληλα την πρόβλεψη ότι ο πόλεμος στη Γάζα και σε άλλα μέτωπα θα διαρκέσει πολλούς ακόμη μήνες. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ έδωσε συνέντευξη τύπου και μεταδόθηκε από την Ισραηλινή τηλεόραση, καθώς ο πόλεμος κατά της Χαμάς βρίσκεται ήδη στην 13η εβδομάδα. Έχουμε τώρα από τότε που έκανε εισβολή η Χαμάς, πάμε για 3 μήνες, έτσι, 7 Οκτωβρίου, 7 Νοεμβρίου, 7 Δεκεμβρίου, 7 Ιανουαρίου. Και έχει πυροδοτήσει τη βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και επιθέσεις από συμμαχικές του Ιράν οργανώσεις στο Λίβανο, τη Συρία, τη Διαμένη και το Ιράκ.
ο Philadelphia Corridor ή, για να το πούμε πιο σωστά, το νότιο σημείο αποκλεισμού πρέπει να βρίσκεται στα χέρια μας. Πρέπει να κλείσει. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση δεν θα διασφαλίσει την αποστρατικοποίηση που επιδιώκουμε. Ο πόλεμος βρίσκεται στο αποκορύφωμά του. Πολεμάμε σε όλα τα μέτωπα. Η επίτευξη της νίκης θα απαιτήσει χρόνο. Όπως έχει πει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, ο πόλεμος θα συνεχιστεί για πολλούς ακόμη μήνες, είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Και σε μια ευθεία απειλή προς την Τεχεράνη πρόσθεσε: αν η λιβανική συντηρητική οργάνωση Χεζμπολάχ κλιμακώσει τις επιθέσεις, θα υποστεί πλήγματα που δεν έχει καν ονειρευτεί. Το ίδιο ισχύει και για το ίδιο το Ιράν. Και είδα πριν από λίγο μια δήλωση του Αβιγδόρ Λίμπερμαν, παλιός υπουργός άμυνας, σκληρός, του Ισραήλ, ο οποίος είπε ότι πρέπει ο Ισραηλινός στρατός να ελέγξει τη ζώνη μέχρι τον ποταμό Λιτάνη, που βρίσκεται στο νότιο Λίβανο, πάνω από τα σύνορα, δηλαδή το βόρεια σύνορα του Ισραήλ, γιατί αν δεν ελέγξουμε αυτή την περιοχή, δεν πρόκειται να ησυχάσουμε από τη Χεζμπολάχ, και αν την ελέγξουμε, τότε θα είναι πιο εύκολο για την κυβέρνηση της Βηρητού να ελέγξει την Χεζμπολάχ. Δύσκολο τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο Ζιγιάντ Αλ Νακλά, ηγετικός τέλεχος της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, είπε ότι εμείς λέμε όχι στη συμφωνία που μας ετοιμάζουν. Υπάρχει μια συμφωνία που πέρασε από το πολεμικό συμβούλιο, το οποίο έδωσε την άδεια στον διοικητή της Μοσάντ να διαχειριστεί, να διαπραγματευτεί και να εγκρίνει τελικά την εκεχηρία μέχρι 30 ημερών, με την οποία όμως θα εξασφαλιστεί η απελευθέρωση 50 ομήρων, νομίζω. Αυτό όμως δεν το δέχεται η Ισλαμική Τζιχάντ. Λέει, αν δεν φύγει ο τελευταίος Ισραηλινός στρατιώτης από τη Γάζα, εμείς δεν δεχόμαστε καμία συμφωνία. Η Χαμάς φέρεται να το διαπραγματεύεται, τέλος πάντων. Χτύπησαν η Χαμάς ή κάποια άλλη οργάνωση, τέλος πάντων, γιατί δεν είναι μία, είναι 3-4-5 οργανώσεις που βρουν στη Γάζα, χτύπησαν με ρωσικής κατασκευής κατευθυνόμενο βλήμα αντιεροπορικό, ΣΑ-7, είναι τα αντίστοιχα του Stinger, ας πούμε, έπληξαν ένα επιθετικό ελικόπτερο Απάτσι του Ισραηλινού στρατού. Είδα την είδηση, δεν αναφέρεται αν βρήκε το στόχο του το βλήμα ή αν είχε αντίμετρα ηλεκτρονικά το Απάτσι. Πάντως, το ότι χρησιμοποιούν τα αντίστοιχα των Stinger βλήματα είναι μια πληροφορία. Εδώ θέλω να πω το εξής. Υπάρχει ένας λογαριασμός στο Twitter που λέγεται Israel Greece. Τον παρακολουθώ αυτόν τον λογαριασμό και είδα ότι στην αρχή, αμέσως μετά την εισβολή της Χαμάς, τα σχόλια κάτω από αυτόν τον λογαριασμό, έκανε διάφορες αναρτήσεις, ήταν 90-95% υπέρ του Ισραήλ και 5-10% υπέρ των Παλαιστινίων. Αν θέλετε, μπορείτε να το δείτε οι ίδιοι. Τώρα, συγκεκριμένα χθες είδα μία ανάρτηση και εκεί είδα το εξής. Έχει αντιστραφεί το ποσοστό. 90-95% είναι κατά του Ισραήλ και μάλιστα με κατηγορίες και ύβρις δύσκολες, πολύ δύσκολες. Δηλαδή τους παρομοιάζουμε τους Ναζί και τα λοιπά, τους Ισραηλινούς. Και μόνο ελάχιστο, ένα 5%, ούτε 5% είναι υπέρ του Ισραήλ. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα. Γι' αυτό είχαμε πει ότι είναι μια στρατηγική παγίδα για το Ισραήλ όλη αυτή η ιστορία, που την αίσθησε, δεν ξέρω αν την αίσθησε η Χαμάς ή αν βρίσκεται ο μεγάλος αδερφός στο Ιράν από πάνω. Πάντως το γεγονός ότι μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα έχει αντιστραφεί η ελληνική κοινή γνώμη και οι περισσότεροι γράφουν τα όνομά τους. Δεν είναι trolls, έτσι, δεν είναι εγκάθετοι. Εδώ κάτι σημαίνει αυτό. Και πούσε ακόμα δηλαδή. Αυτό το λέω για να δείτε ότι η κοινή γνώμη δεν είναι χειραγωγείται, κινείται αναλόγως με τις εντυπώσεις που έχει. Τις πρώτες μέρες επικρατούσαν οι εικόνες της βαρβαρότητας της Χαμάς, της εισβολής της Χαμάς στο Ισραήλ,
Αυτό όμως σιγά σιγά άρχισε να χάνει τη δυναμική του και τώρα πλέον επικρατούν οι εικόνες από τα παιδιά, από τους βομβαρδισμούς κτλ. Αυτό, αν μας ακούνε κάποιοι, ας το λάβουν υπόψη τους. Το ΟΗΕ δηλώνει ότι το 40% του πληθυσμού της Γάζας απειλείται με λοιμό. Λοιμός με γιώτα, λοιμός με όψινο γιώτα. Με όμικρον γιώτα. Λοιμός με όμικρον γιώτα είναι τα λοιμόδινο σήματα. Θυμάστε τα λοιμοδόν παλιά. Τα περισσότερα αυτά έχουν εκλείψει λόγω των εμβολιασμών. Λοιμός με γιώτα είναι η πείνα. Και θα σας πω κάτι εκπληκτικό. Στον Πόντο που υπάρχουν κάποια χωριά ελληνοφώνων που μιλούν ελληνικά, λένε και επίνασα, ξέρετε τι λένε, «Έχεις λιμόν, έχεις λιμό», σε ρωτάνε, «θέλεις να φας, έχεις λιμό» με γιώτα. Τι λέτε, δεν είναι εκπληκτικό που αυτό δεν το χρησιμοποιεί κανένας στην Ελλάδα. Στην εκκλησία μόνο ακούμε λιμό, σεισμό, καταποντισμό, ανάθεμα με αν ξέρουν και τι και πώς. Λοιπόν, το 40% από λιμό λοιπόν. Λιμό στον Πόντο, έχεις λιμόν? Έχω. Ο Πούτιν έστειλε ευχές σε φιλικές χώρες για τα Χριστούγεννα και για την Πρωτοχρονιά και τις φιλικές χώρες της, τον κατάλογο τον ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Φυσικά δεν είναι η Ελλάδα μέσα, είναι εχθρική χώρα. Για πρώτη φορά, ενώ πέρσι στις φιλικές χώρες ήταν και το Ισραήλ, φέτος δεν είναι το Ισραήλ. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ας το έχουμε υπόψη μας. Λόγω του πολέμου στη Γάζα, γιατί παίζει με τον πόλεμο στη Γάζα, η Ρωσία παίζει, γιατί επειδή ο παγκόσμιος νότος είναι με τους Παλαιστίνιους, παίζει η Ρωσία για τα δικά της γεωπολιτικά παιχνίδια. Είπαμε ότι υπάρχει μία πρόταση της Αιγύπτου τριών φάσεων, η οποία προβλέπεται σε αυτές τις τρεις φάσεις θα φτάσουμε στην πλήρη κατάπαυση του πυρός στην Γάζα. Από χθες βρίσκονται στο Τελ Αβίβ μία αντιπροσωπεία της Αιγύπτου για να συζητήσει αυτό το θέμα. Το Πολεμικό Συμβούλιο λοιπόν εξουσιοδότησε τον επικεφαλής της Μοσάντ να συζητήσει και να δεχθεί την πρόταση του Κατάρ για ανταλλαγή νομίζω 50 αιχμαλώτων, δεν είμαι σίγουρος γιατί το διάβασα, μετά διάβασα τόσα άλλα, για μία εκεχηρία 30 ημερών. Και ο πρώην επικεφαλής της Μοσάντ λέει ότι είχαμε λανθασμένη εντύπωση για το μέγεθος του δικτύου των σειράγκων. Τελικά αποδεικνύεται ότι είναι εκτεταμένο το δίκτυο και αυτό θα είναι το σημαντικότερο επιχειρησιακό πρόβλημα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτόν τον μακροχρόνιο πόλεμο εκεί. Και ένας στέλεχος της Χαμάς που ζει στο Λίβανο είπε ότι επισκέφθηκε τη Γάζα ο Κασίμ Σουλεϊμάνι, αυτόν που σκότωσαν οι Αμερικανοί το 2020 στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, φεύγοντας από το αεροδρόμιο της Βαγδάτης, και είναι αυτός ο οποίος μας πρότεινε να επεκτείνουμε το δίκτυο των σειράγκων και τώρα θα δείτε παρακάτω τι δηλώσεις έχουμε από τον Αμπντουλαχιάν για το δίκτυο των σειράγκων. Κάτι ξέρει αυτός. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα θέματα, τα δικά μας, από τη στιγμή που το ζήτημα των σειράγκων ήταν γνωστό, έπρεπε αυτό να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ. Κάπου υπάρχει ένα κεντρικό σχέδιο. Ποιες είναι οι σύραγγες αυτές? Κάποιος διαχειρίζεται, δεν έγιναν. Αυτό το σχέδιο έπρεπε να είναι πρωταρχικός στόχος των υπηρεσιών πληροφοριών. Χωρίς αυτό το σχέδιο που πας. Και γι' αυτό βλέπω, βγαίνουν από μια τρύπα και πηγαίνουν, προσέξτε, δεν χτυπούν με αντιαρματικό τα άρματα, τα μερκαβά. Πηγαίνουν και κολλάν πάνω μεταξύ του πύργου και του, κάτω από τον πύργο δηλαδή, κολλάνε με εκρηκτική ύλη, η οποία είναι διακριτική, την βάζουν όταν απομακρύνεται, την πυροδοτούν και τεινάζεται το άρμα στον αέρα από τις σύραγγες. Πού να βρεις άκρη από αυτό? Λοιπόν, πάμε στο τέταρτο θέμα μας, στο πέμπτο θέμα μας, που είναι Ιράν και η
όλοι οι υπεργολάβοι του. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Θα το δούμε παρακάτω και πιο αναλυτικά. Οι Χούθοι χτύπησαν ένα πλοίο της Μαέρσκ. Η Μαέρσκ, τα είπαμε χθες νομίζω, αναθεώρησε την απόφασή της να μην χρησιμοποιεί την Ερυθρά Θάλασσα και τη διόρυγα του Σουέζ και να κάνει το γύρο της Αφρικής. Η Μαέρσκ είναι δανέζικη ναυτιλιακή εταιρεία γίγαντας, τεράστια. Και επειδή έδωσαν διαβεβαιώσεις οι Αμερικανοί ότι θα είναι ασφαλής οι πλώες σας, ελάτε, είμαστε εμείς εδώ, μόλις πέρασε χθες ένα πλοίο της Maersk, το χτύπησαν. Αλλά απάντησαν οι Αμερικανοί, σηκώθηκαν ελικόπτερα και από το αεροπλανοφόρο και από ένα άλλο, άλλη φρεγάτα, βύθισαν 3 ταχύπλοα των Χούτι, ένα τους ξέφυγε, νομίζω 60 μίλια από το λιμάνι της Χοντέιντα, ένα βασικό λιμάνι της Ιεμένης, και είχε 10 νεκρούς της Χούθη. Διάβασα τώρα στους Χούθη, εκεί πέρα γίνεται χαμός. Οι Χούθη απειλούν τις ΗΠΑ ότι αν μας κηρύξετε, αν συνεχίσετε αυτά, εμείς θα χτυπήσουμε τις βάσεις σας στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, στο Κουβέιτ, στα Εμιράτα. Πιθανόν έχουν τις δυνατότητες. Επειδή διαβάζω ορισμένους που λένε σε αναρτήσεις γιατί δεν ισοπεδώνεται την Ιεμένη. Ξέρετε, την Ιεμένη, τους Χούθη δηλαδή, επιχείρησαν να τους ισοπεδώσουν Σαουδάραβες και Εμιρατιανοί μαζί. Και ξέρετε, τα Εμιράτα έχουν ίσως την πιο ισχυρή πολεμική αεροπορία στην ευρύτερη περιοχή. Και η Σαουδική Αραβία, με πολύ σύγχρονα αεροσκάφη. Δεν μπόρεσαν να τους νικήσουν. Ποιος θα πάει να τους νικήσει? Ένας λαός που είναι αποφασισμένος, ξέρετε, και σε δύσκολες συνθήκες, είτε καιρικές, είτε εδαφολογικές, γεωγραφικές και εδαφολογικές, δεν είναι εύκολο να πας σε μια ξένη χώρα. Πήγανε και σε άλλες χώρες οι Αμερικανοί, πώς φύγανε, είδατε. Οπότε, οι Αμερικανοί από μακριά θέλουν να έχουν χειρουργικά πλήγματα, θα δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Είδα επίσης ένα βίντεο ότι το Ιράν στέλνει πολεμικό υλικό και πλοία, ταχύπλοα, πολεμικά, στην Βενεζουέλα. Και είναι αυτό μια απάντηση στην ενίσχυση. Πήγε ένα πολεμικό πλοίο της Αγγλίας, πήγε στην Γουιάννα, ήταν η Βρετανική Γουιάννα, εκεί που είναι μια περιφέρεια της Γουιάννας που έχει πετρέλαιο, την οποία διεκδικεί η Βενεζουέλα. Άρα το Ιράν επεκτείνει την επιρροή του στη Νότια Αμερική, στη Λατινική Αμερική, δηλαδή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φέρονται να έστειλαν μηνύματα στο Ιράν και στη Σαουδική Αραβία για τον πόλεμο στη Γάζα. Πιθανότατα για το δικό του σχέδιο. Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι συστοιχίες του αντιαεροπορικού αντιπυραυλικού συστήματος μέσων υψών Panzer-S κατέριψε 10 κατευθυνόμενα βλήματα και 3 βαλιστικούς πυράβλους του Ισραήλ που είχαν κατεύθυνση σε στόχους στη Συρία. Που για να το αναφέρει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας σημαίνει ότι εμπλέκεται κατά πάσα πιθανότητα. Άρα τι έχουμε τώρα? Η Ρωσία πολεμάει με το Ισραήλ? Δεν μπορώ να καταλάβω. Καταιγισμός επιθέσεων σήμερα στη Χασάκα, στο Ριμεϊλάν, στην Κονόκο, σε 4 βάσεις των Αμερικανών στη Συρία, καταιγισμός πυρών από ιρανοκίνητες αντιστασιακές ομάδες που υπάρχουν στην περιοχή. 108 έχουν φτάσει οι επιθέσεις. Ήταν μέχρι χθες 48 στη Συρία και 52 στο Ιράκ 100, τώρα έχουν φτάσει 108 οι επιθέσεις των δυνάμεων του άξονα της αντίστασης, όπως λέει το Ιράν, εναντίον των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί θα έρθουν σε πολύ δύσκολη θέση στην περιοχή, εάν δεν κάνουν κάτι. Είχαμε νέες επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο Βόρειο Ισραήλ και στο Γκολάν από δυνάμεις ιρανοκίνητες, είπαμε, από τη Συρία. Ο Αμπντολοχιάν τι δήλωσε? Ούτε ένα εργοστάσιο κατασκευής πυράβλων
και μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Γάζα δεν σταμάτησε τη λειτουργία του ούτε μία μέρα από τότε που ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάτω υπόγεια υπάρχουν εργοστάσια. Τέλος πάντων, υπάρχουν μικρές βιοτεχνίες, πώς να το πούμε, που παράγουν αυτούς τους ρουκέτες που βλέπουμε να εκτοξεύονται και ντρόν. Για να δούμε τώρα τι άλλο έχουμε. Πληροφορίες για επίθεση σε πλοίο 60 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του λιμανίου Χοντέιτα της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα έλαβε η Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου και του Ηνωμένου Βασιλείου. Είδα ένα πλοίο που μάλλον ήταν βρετανικών συμφερόντων που είχε πάρει και φωτιά. Για το της Μαέρσκ το είπαμε. Είδα ότι η Δανία αποφάσισε να στείλει μια φρεγάτα στην περιοχή. Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό είπαμε ότι κατέριψε. Τα ελικόπτερα απογειώθηκαν από το αεροπλανοφόρο Eisenhower και από το Κράβελι, απατώντας σε σήμα κινδύνου που είχε στείλει το πλοίο Maersk Hangzhou. Λοιπόν, αυτά είναι και τα θέματα που αφορούν την εμπλοκή του Ιράν, και επειδή υπάρχει και μια θεωρία που λέει ότι η ιστορία κάνει κύκλους. Για δείτε την Ιωνική Επανάσταση του 499 π.Χ. και πώς οι Ιρανοί είχαν αποκτήσει πρόσβαση στη Μεσόγειο, συνασπίστηκαν με το ναυτικό των Κυλίκων, της Κυλικίας δηλαδή, εξεστράτευσαν εναντίον της Μιλήτου, η οποία ήταν η βασιλής της Ιωνίας, των πόλεων της Ιωνίας, με τεράστιο απίστευτο πλούτο, την έχω επισκεφθεί, είδα γιατί ήταν άπαρτη, άλλη φορά θα τα πούμε αυτά, και εκεί κατανίκησαν στην ναυμαχία της Λάδης τον στόλο τον ελληνικό, και εκεί προδόθηκε η Μίλητος, Μιλήτο Άλωσης, Φρίνικος, τα έχουμε πει αυτά, τα ξαναπούμε. Και στη συνέχεια είχαμε την παρουσία τους, τη συνεχόμενη παρουσία των Περσών στην περιοχή, είχαμε την νίκη του Κίμωνα και στη συνέχεια την εγκατάλειψη της Κύπρου στους Πέρσες. Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία κάνει κύκλους. Ακολούθησε η ήττα τους και στο Μαραθώνα και στην Σαλαμίνα. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε η στιγμή που το 636 νομίζω πότε ήταν που ιτήθηκαν οι Πέρσες και από τον Ηράκλειο και από τους Άραβες και κλείστηκαν στην Περσία, μακριά από την Μεσόγειο. Τώρα τους ξαναβλέπουμε στη Μεσόγειο, στην Ερυθρά Θάλασσα, στον κόλπο του Άντεν, εντάξει, στον Περσικό κόλπο εκ των πραγμάτων, στον Ινδικό ωκεανό, ξανά στη Μεσόγειο θάλασσα, δια της στρατηγικής σχέσης που έχουν κάνει με τη Συρία. Δεν είναι εύκολος αντίπαλος το Ιράν, αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη, μιλώ τώρα για την Ελλάδα, μας είπε ο Αποστολόπουλος, είναι ανεξάρτητη χώρα η Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, στο βαθμό που δικαιούται, ας προσπαθήσει, αυτά πρέπει να εκτιμηθούν τα δεδομένα. Πάμε να δούμε στις ΗΠΑ τι γίνεται. Το έχουμε πει εδώ στην εκπομπή μας ότι η πολιτική του Biden στο Ισραήλ και στη Γάζα εκ των πραγμάτων θα επηρεάσει τους μουσουλμάνους. Τα έχουμε πει αυτά, είναι και λογικό. Και αναφέραμε και συγκεκριμένα ποιες πολιτείες είναι κρίσιμες για τον Biden που τις κέρδισε με 1-2%, πόσο ποσοστό έχουν οι μουσουλμάνοι εκεί και μπορεί, αν τον αδειάσουν, να χάσει κρίσιμες πολιτείες που θα παίξουν ρόλο στην επανεκλογή του. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Καινούρια χαμπέρια. Οι μουσουλμάνοι ηγέτες των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Σάββατο ότι προχωρούν σε μια εθνική προσπάθεια να αποτρέψουν τους ψηφοφόρους από το να επανεκλέξουν τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν το 2024 λόγω της αποτυχίας του να ζητήσει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.
Η εκστρατεία Άμπαν τον Μπάιντεν ξεκίνησε επίσημα νωρίτερα το Δεκέμβριο με επικεφαλής μουσουλμάνους ηγέτες σε πολιτείες όπως Μίσιγκαν ή Μινεζότα, Αριζόνα, οι οποίοι αποδοκίμασαν την υποστήριξη του Μπάιντεν στις αντιπιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χαμάς. Τώρα, ο συνασπισμός σκοπεύει να επεκτείνει την εκστρατεία πίεσης και στις 50 πολιτείες. Θα σώσουμε την Αμερική από τον εαυτό της, τιμωρώντας τον Μπάιντεν στην κάλπη, ανέφερε σε δήλωσή του ο επικεφαλής διοργανωτής Τζεϊλάνι Χουσέιν. Η ομάδα που έχει αναλάβει την καμπάνια του Μπάιντεν δεν προέβη σε κάποιο σχολιασμό. Ο συνασπισμός σχεδιάζει να υποστηρίξει έναν ανεξάρτητο προεδρικό υποψήφιο, δήλωσε ο Χουσέιν στο CNBC και ξεκαθάρισε ότι η εκστρατεία δεν υποστηρίζει τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το σημερινό επικρατέστερο των Ρεπουμπλικάνων. Υπάρχει πιθανότητα οι ψήφοι μας να αποδυναμώσουν τους δημοκρατικούς ώστε να κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι, δήλωσε ο Χουσέιν. Δεν είμαστε ανόητοι σε αυτό το ζήτημα. Η εκστρατεία είναι πρόθυμη να αναλάβει αυτό το ρίσκο, είπε. Θα ρισκάρουμε μία άγνωστη τετραετία Τραμπ. Το ιστορικό του Τραμπ όσον αφορά την προστασία των μουσουλμανικών ελευθεριών δεν εμπνέει αισιοδοξία. Σε περίπτωση που κερδίσει μία δεύτερη θητεία, δήλωσε ότι θέλει να επαναφέρει και να επεκτείνει τη μουσουλμανική απαγόρευση, η οποία απαγόρευε την είσοδο στη ΣΥΠΑ ατόμων από 7 χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Φυσικά είπαμε ότι ο Τραμπ έχει τα δικά του προβλήματα. Δεν ξέρω εάν ο τρίτος με καλά ποσοστά είναι ο Κένεντι. Εάν στραφούν στον Κένεντι, γιατί ο Κένεντι νομίζω ότι έχει πολιτική στο θέμα της Γάζας και το Ισραήλ που είναι κοντά στα δικά τους θέλω. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στην Ουκρανία και Ρωσία. Λοιπόν, προχθές είπαμε 110 πυράβλους, υπερηχητικούς πυράβλους, ντρόν, μη επανδρομένα αεροσκάφη χτύπησαν την Ουκρανία. Ήταν η μεγαλύτερη και μαζικότερη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας από τότε που ξεκίνησε η εισβολή, από το Φλεβάρι του 2022. Και μάλιστα λένε ότι χτυπήθηκαν και κρίσιμες εγκαταστάσεις των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Χθες η Ουκρανία ανταπέδωσε με μαζικούς βομβαρδισμούς στην πόλη Μπελγκορόντ. Οι Ρώσοι λένε ότι χτύπησαν μόνο αμάχους, δεν χτύπησαν στρατιωτικούς στόχους. 22 νεκροί, 108 τραυματίες νομίζω. Ενώ προχθές ζήτησαν τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας να συζητηθεί η μαζική πυραυλική επίθεση της Ρωσίας, η Ρωσία τώρα χθες ζήτησε την σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για αυτόν τον βομβαρδισμό, τον χαρακτήρισε τρομοκρατικό κτλ. Και σήμερα είχαμε απάντηση από τη Ρωσία με ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο, μαζικούς, στη Χερσόνα, στην Ζαπορίζια, στο Ντνίπρο, στο Ντνίπερ Πετρόφσκ, και οι Ρώσοι λένε θα δώσουμε απάντηση. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι καλά σημάδια, γιατί ενώ υπήρχαν οι ελπίδες ότι το 2024 μπορεί να δούμε και το τέλος του πολέμου, όταν γίνονται μαζικές επιθέσεις από την μία πλευρά από τους Ρώσους και τυφλά χτυπήματα από την άλλη πλευρά από τους Ουκρανούς, τότε δεν είναι δυνατόν να εκτροχιαστεί η κατάσταση, να φτάσει δεν ξέρουμε πού. Αυτά έχει μήνυμα πρωτοχρονιάτικο του Πούτιν, δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε τώρα. Να πάμε μόνο στο τελευταίο μας θέμα, μια που έχει περάσει και ο χρόνος. Λοιπόν, ο Ερντογάν έστειλε ένα μήνυμα. Καταρχάς, δημοσίευσε ένα χουτμπέ. Χουτμπέ είναι, στα μουσουλμανικά, είναι μία οδηγία του αρχιμουφτή της Τουρκίας, του διευθυντή των θρησκευτικών υποθέσεων. Εκεί και αν είναι βαθύ κράτος. Αυτός που βγήκε με το γιαταγάνι πάνω στην Αγία Σοφιά αυτός, ο οποίος είπε δεν είναι σωστό να γιορτάζουν οι μουσουλμάνοι στην Τουρκία την πρωτοχρονιά. Απογόρευσε στην ουσία. Ο Ερντογάν έκανε δήλωση για την Αγία Σοφιά. Για να δούμε τι είπε. Στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν με αφορμή την απονομή βραβείων τέχνης στην Κωνσταντινούπολη
απόψε, σήμερα. Τα εν λόγω γραφεία έχουν καθιερωθεί στη μνήμη του στρατευμένου Ισλαμιστή Τούρκου ποιητή Νετζίπ Φαζίλ Κσάκιουρεκ, ο οποίος ήταν δεινός μαχητής υπέρ της επαναλειτουργίας της Αγίας Σοφίας ως τέμενος και έχει συγκρουστεί πολιτικά με το κεμαλικό κατεστημένο. 37 χρόνια μετά το θάνατό του, του Κσάκιουρεκ, είχαμε την τιμή να ανοίξουμε την Αγία Σοφία που ήταν το μεγαλύτερο όνειρό του. Δόξα στον Αλλάχ. Έπειτα από 80 χρόνια λαχτάρας, σπάσαμε τις αλυσίδες μαζί και αποκαταστήσαμε την Αγία Σοφία στην αρχική της μορφή, σύμφωνα με την επιθυμία του πορθητή, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος από το βήμα της εκδήλωσης. Δοξάζω για άλλη μια φορά τον Κύριό μου που μας χάρισε αυτήν την τιμή, αυτήν την αξιοπρέπεια, να χαρούμε το τέλος της αιχμαλωσίας της Αγίας Σοφίας, είπε και πρόσθεσε. Το να μας μνημονεύουν ως τον πρόεδρο που άνοιξε την Αγία Σοφιά είναι η μεγαλύτερη τιμή για μας, στην ψυχή μας, λέει ο Ερντογάν. Έτσι θέλω να μείνω, ότι ξανάνοιξε την Αγία Σοφιά. Ο Ερντογάν ανέφερε επίσης ότι αυτοί που θα προστατέψουν την Αγία Σοφία είναι οι νέοι που θα δώσουν το παρόν στο κάλεσμα ο καθένας ξεχωριστά. Όσο αυτό συμβαίνει, Θεού θέλοντος, ο ήχος του Κορανίου από τους τρούλους της Αγίας Σοφίας και το κάλεσμα για προσευχή από τους μιναρέδες δεν θα πάψουν να ηχούν ποτέ. Το μέγα τέμενος της Αγίας Σοφίας θα συνεχίσει να απευθύνεται στις καρδιές των πιστών για πάντα ως σύμβολο του τουρκικού αιώνα. Όλα αυτά, ξέρετε, συνάδουν στην διακήρυξη των Αθηνών. Είναι μαζί, πάνε μαζί. Χθες ο Παντελής είπε νεοοθωμανισμός και νεοφαναριωτισμός. Όχι, Παντελή, υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει ο νεοραγιαδισμός. Ορισμένοι έχουν παραγγείλει και τα Φέσια, ξέρετε, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι ραγιάδες. Άλλο Φέση είχαν οι Τούρκοι και οι ραγιάδες είχαν Φέσια διαφορετικών χωρών για να ξεχωρίζουν. Διότι ήταν, όχι πολίτες, άνθρωποι κατωτέρας κατηγορίας, όντα κατωτέρας κατηγορίας. Ορισμένοι στην Αθήνα και στη Λευκοσία, αλλά κυρίως στην Αθήνα, ήδη έχουν παραγγείλει Φέσια του νεοραγιαδισμού. Όσον αφορά τον Ερντογάν, γιατί δίνει τόσο μεγάλη σημασία. Χθες, που θεωρώ ότι επαληθευτήκαμε σήμερα, διότι βγήκε ο Μπαχτσελή, ο συγκυβερνήτης, ο αρχηγός των Γκρίζων Λύκων, βγήκε και είπε να μην χρησιμοποιείτε το ποδόσφαιρο για πολιτικούς λόγους. Είπαμε ότι είναι πόλεμος μεταξύ του Ερντογάν και του Μουσταφά και μάλλον από το μνήμα για τον αγώνα που δεν έγινε το Super Cup στην Σαουδική Αραβία. Γιατί λοιπόν ανεβάζει τώρα τους τόνους για την Αγία Σοφιά Ερντογάν? Είναι συνέχεια του πολέμου με τον Κεμάλ. Διότι κατηγορούν, δεν το λέει ευθέως, βάζει τα εξαπτέρυγά του να το λένε, κατηγορούν τον Κεμάλ ότι υπάκουσε στους κακούς δυτικούς, ότι ήταν πράκτορας των δυτικών, λένε, και αυτός έκλεισε την Αγία Σοφιά που μέχρι τότε ήταν τζαμί, την προσταγή του Μωάμεθ του Πορθητή, και την έκανε μουσείο. Του το ζήτησαν οι δυτικοί, ζήτησαν την αποϊσλαμοποίηση της τουρκικής κοινωνίας, δηλαδή την αραβική γραφή, την οθωμανική γραφή να καταργήσει, να καταργήσει τα ισλαμικά τάγματα, τις φορεσιές που φορούσαν, να φορέσουν όλοι ρεπούμπλικα και παπιών κτλ. Υπάρχει ένα καταπληκτικό τραγούδι, ένα τεντάλεπτο που μπήκαν μέσα οι στρατογροφυλάκες μπαίνουν σε ένα σπίτι, ήταν κάποιοι αλεβίτες που τραγουδούσαν με τα δικά τους τραγούδια της Ανατολής. Και μπαίνει μέσα ο δεκανέας ο στρατογροφύλακας και λέει «Από τούτε και στο εξής θα παίζεται Μπετόβεν, Τσαϊκόφσκι» και τα λέει με τη δική του προφορά. Και ένα καταπληκτικό. Αυτό λοιπόν, ένα καταπληκτικό βιντεάκι. Αυτό λοιπόν που τώρα επικαλείται ο Ερντογάν και χτυπάει στο θυμικό του λαού είναι ακριβώς αυτό. Θέλει να δείξει ότι ο Μουσταφά Κεμάλ έκλεισε το τέμενος, το μεγάλο τέμενος του προφήτη και το έκανε μουσείο. Εμείς το ξανανοίξαμε, θέλω να μείνω στην ιστορία ως ο ηγέτης που ξανάνοιξε την Αγία Σοφιά. Ωραία. Λοιπόν, βάλτε το και αυτό στα αποτελέσματα της διακήρυξης των Αθηνών. Εντάξει. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της τελευταίας εκπομπής του 2023. Πάλι χρόνια πολλά και πάλι χρόνια πολλά. Να βρούμε δύναμη. Όλοι έχουν δυσκολίες στη ζωή τους. Όλοι οι άνθρωποι. Δεν... Ξέρετε, αν η ζωή ήταν μια ευθεία γραμμή,
τότε μπορεί να μην είχε και νόημα και να είχαμε και περισσότερες αυτοκτονίες. Η ζωή είναι όμορφη επειδή υπάρχουν αναπάντηχες εξελίξεις. Πότε θετικές, πότε αρνητικές. Για όσους περνάνε αρνητική περίοδο στη ζωή τους, να αντλήσουν δύναμη, να σηκωθούν όρθιοι, θα έρθουν και καλύτερες μέρες. Και σε προσωπικό και σε κοινωνικό, θέλω να ελπίζω και σε εθνικό επίπεδο. Εμείς θα είμαστε εδώ, τουλάχιστον να προσπαθούμε στο βαθμό που μπορούμε σε αυτή την κατεύθυνση, εννοώ στα εθνικά. Να είστε όλες και όλοι καλά και πάλι καλή χρονιά. Γεια σας.